Ξεκινούμε από την θέση πως όλοι γνιαζόμαστε για τα ασθενέστερα οικονομικά στρώματα. Και ότι πρέπει το κράτος και η πολιτεία να λάβει κάποιες ρυθμίσεις που να προστατεύουν αυτά τα χαμηλά και ευαίσθητα οικονομικά στρώματα, θύματα και αυτά της μεγάλης οικονομικής κρίσης, να διατηρήσουν την ιδιοκατοίκησή τους. Σε αυτό το θέμα αρχής όλοι συμφωνούμε. Σε αυτό που έχουμε διαφορές είναι με τον τρόπο που εξελισσόταν η όλη διαδικασία. Μια διαδικασία αστόχευτη που στο τέλος έβαζε στην ίδια μοίρα τον άνεργο, τον μεροκαματιάρη και τον άνθρωπο της φτωχολογιάς με το διαμέρισμα των 80 ή 100 τετραγωνικών ή 150 το σπίτι, με κάποιους που δανείστηκαν εκατομμύρια για να χτίσουν οκέλες εκατοντάδων τετραγωνικών μέτρων σε 5 και 6 κόπεδα. Αυτή η αστόχευτη προσέγγιση, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη κοινωνικά και άλλα κριτήρια, θα έθεταν σε κίνδυνο ξανά και πάλι τον χρηματοπιστωτικό μας τομέα. Και επειδή κάποιοι λένε ότι ακόμα μια φορά γίνεται προσπάθεια να προστατευτούν οι τράπεζες, θέλω να δώσω κάποια στοιχεία. Το 70% των οικιστικών δανείων έχουν παραχωρηθεί από το συνεργατικό κίνημα της Κύπρου. Άρα η αστόχευτη προσέγγιση αυτούς που θα πλήξει είναι τους μη προνομιούχους πολίτες, τους απλούς ανθρώπους, τους ανθρώπους του μεροκαμάτου, αυτούς που η πλειοψηφία των μικρών καταθέσεών τους είναι στο συνεργατικό πιστωτικό κίνημα. Το δεύτερο, με αστόχευτη αυτή την πολιτική, από εδώ και μπρος δεν θα παραχωρεί κανένας οποιοδήποτε οικιστικό δάνειο. Με αποτέλεσμα τα παιδιά και τα εγγόνια μας να είναι στην δυσχερέστατη θέση να μην μπορούν να πάρουν ένα δάνειο μελλοντικά για να έχουν το δικό τους μικρό διαμέρισμα ή σπίτι. Θέλω να πιστεύω πως όλοι μαζί, κυβέρνηση και πολιτικά κόμματα και θεσμοί, θα δούμε με περισσότερη επιμέλεια αυτό το ζήτημα για να προστατεύσουμε αυτούς που πραγματικά έχουν ανάγκη. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος και απόλυτος. Δεν θα αφήσουμε καμιά τράπεζα και κανένα συνεργατικό πιστωτικό ίδρυμα να αγγίξει ανθρώπους του μεροκαμάτου. Ανθρώπους που έχασαν την εργασία τους και συρρυκνώθηκαν κατά πολύ τα εισοδήματά τους. Γι' αυτό και θα μελετήσουμε όλες αυτές τις παραμέτρους και θέτουμε ακόμα μια προϋπόθεση. Είναι γνωστό ότι με το σημερινό θεσμικό πλαίσιο δεν μπορούν τράπεζες και συνεργατικά να πουλήσουν το σπίτι οποιοδήποτε. Από το 1960 μέχρι σήμερα, μια ιστορία της Κυπριακής Δημοκρατίας 64 ολόκληρων χρόνων, 54 με συγχωρείτε,
δεν έγινε εκποίηση έστω και μίας κατοικίας. Εμείς στο Δημοκρατικό Συναγερμό θέλουμε να το πούμε ξεκάθαρα, να ακούσει και η δική μας κυβέρνηση. Δεν πρόκειται να αλλάξουμε τον νόμο περί εκποίησεων αν πρώτα δεν έρθει το νομοσχέδιο που με κοινωνική ευαισθησία θα προστατεύει την πρώτη κατοικία σε αυτούς που πραγματικά την έχουν ανάγκη. Είμαστε στη διάθεσή σας για οτιδήποτε άλλο θέλατε να μας ρωτήσετε. Τεχνικό, πολιτικό ή άλλο θέμα. Ναι. Αγαπητή Κατερίνα, από το 1960 κάναμε εκλογές με κομματικούς στόχους. Να καταγράφουμε ποσοστά, να κοιτάζουμε ποιος θα βγει κερδισμένος και στο τέλος, εν έτη 2014, ζούμε σε μια ημικατεχόμενη πατρίδα που αγωνίζεται να αποφύγει την οικονομική χρεοκοπία. Θέλω να είμαι πάρα πολύ ειλικρινής. Δεν θέτουμε κανένα εκλογικό στόχο. Ούτε και το οποιοδήποτε αποτέλεσμα θα το ερμηνεύσουμε ως νίκη της παράταξής μας. Εδώ οι ευρωεκλογές έχουν ένα ξεχωριστό χαρακτηριστικό. Η κοινωνία θα κληθεί μετά τα όσα δραματικά έχει βιώσει να καθορίσει την πορεία της χώρας. Θέλουμε τη χώρα μας να παραμείνει στο ευρώ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγκρίνει η κοινωνία αυτή την πολιτική που κατά την άποψή μας δημιουργεί προϋποθέσεις σταθεροποίησης για επανάκτηση της εμπιστοσύνης αλλά και την διασφάλιση των απαραίτητων προϋποθέσεων όπου η οικονομία έστω και με πολλές δυσκολίες θα ξαναβρει το δρόμο της οικονομικής ανάπτυξης. Θα επιλέξει η κοινωνία τον πραγματισμό, θα δώσει ψήφο εμπιστοσύνης σε πολιτικές που μπορεί πρόσκαιτα να δημιουργούν προσωπικό ή κομματικό κόστος αλλά είναι ωφέλιμες για τον τόπο και την κοινωνία, ή η κοινωνία θα επιλέξει να επιβραβεύσει πολιτικές εκ του ασφαλούς που χαϊδεύουν τα αυτιά αλλά ομοιροποιούν το μέλλον των δικών μας παιδιών και των μελλοντικών γενιών. Θέλουμε να είναι η Κύπρος ένα ισότιμο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που να προσπαθούμε να φέρουμε τα καλά της Ευρώπης στην Κύπρο, την ίδια ώρα απαιτώντας και από την Ευρώπη να σέβεται την Κύπρο και τους Κύπριους πολίτες, ή θέλουμε την Κύπρο της διαμαρτυρίας, της μεψημυρίας, των μίζερων οραμάτων. Άρα οι ευρωεκλογές της 25 του Μάη δίνουν την ευκαιρία στους πολίτες να στείλουν δύο μηνύματα. Το ένα μήνυμα προς τις Βρυξέλλες, πως αυτή η κοινωνία εργάζεται για τις αλλαγές που έχει ανάγκη ο τόπος και όχι για αλλαγές που επιβάλλουν οι οποιασδήποτε τρόικες. Αλλαγές εργαζόμαστε για τις αλλαγές που έχει ανάγκη ο τόπος για μια καλύτερη Κύπρο. Και το δεύτερο μήνυμα είναι προς το εσωτερικό. Αν θα επιβραβεύσει ο κόσμος
τις φωνές ευθύνης ή λαϊκίστικες προσεγγίσεις.